Παρακολουθούμε όλη αυτή την ώρα μια άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μια αντιπαράθεση η οποία είναι βολική για την κυβέρνηση. Έτσι επικεντρώνεται, για παράδειγμα, στα ζητήματα γιατί η κυβέρνηση δεν περίμενε τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα ζητήματα παράδειγμα της τεχνικής νοημοσύνης, ή αν είμαστε πίσω ή μπροστά από τις εξελίξεις, ή αν αυτοί οι αλγόριθμοι είναι αποτελεσματικοί, περισσότερο ή λιγότερο, και άλλα πολλά. Αυτή η άσφαιρη και βολική αντιπαράθεση θέλει να συγκαλύψει ποιο πράγμα? Τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις στρατηγικές επιλογές που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, όπως αυτές μεταφράζονται, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης. Και όχι μόνο σύγκληση στρατηγικές επιλογές, αλλά και ταυτόχρονα να συγκαλύψουν και τις συνέπειες που θα έχει στους εργαζόμενους αλλά και στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα από την εφαρμογή αυτών των αναδυόμενων τεχνολογιών. Από την τεχνική νοημοσύνη, από το διαδίκτυο των πραγμάτων, από την τριδιάστατη εκτύπωση ή τα μη επανδρομένα αεροσκάφια, ταχυδρομικές μεταφορές και άλλα, αυτά που συνολικά ονομάζεται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και μάλιστα όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο που αποκαλύπτεται το διαχρονικό έγκλημα που έχουν διαπράξει όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι σε σχέση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από τις επιπτώσεις από μια πυρκαγιά. Της ανθρώπινης ζωής αλλά και του μόχθου των ανθρώπων μιας ολόκληρης ζωής. Που αυτό δεν σχετίζεται με το αν αξιοποιήσει σωστά ή όχι την τεχνολογία, αλλά αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχει το αστικό κράτος όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών. Και φαίνεται εδώ ότι είναι ένα πολύ αδύναμο κράτος, ενώ αντίθετα στα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τη συμμετοχή της χώρας μας στους συμπεριληπτικούς οργανισμούς, είναι πάρα πολύ ικανό. Στα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής, είναι πάρα πολύ ικανό στο να εφαρμόσει το αστικό κράτος αυτές τις πολιτικές. Ενώ αντίθετα, για τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είτε αυτό είναι πανδημία, είτε είναι επιπτώσεις από φυσικά φαινόμενα, το κράτος σηκώνει ψηλά τα χέρια, τονίζοντας ότι είναι ανίκανο. Γιατί οφείλεται αυτό? Δεν υπάρχουν τα δεδομένα? Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, όλες αυτές οι εξελίξεις οι οποίες μπορούν να περιορίσουν, κύριε Υπουργέ, τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά? Βεβαίως. Γιατί δεν τις εφαρμόζετε? Γιατί ακριβώς στηρίζεστε στον ανορθολογισμό, και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι ή δεν είναι ανορθολογικό, κύριε Υπουργέ, άλλος να έχει την ευθύνη της πρόληψης και άλλος την ευθύνη της καταστολής? Είναι ή δεν είναι ανορθολογικό να μην φτιάχνετε και να μην δημιουργείτε όλα αυτά τα χρόνια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, τόσο όσον αφορά τη διαχείριση των δασικών περιοχών, όσο και των υπόλοιπων περιοχών? Γιατί δεν γίνονται αυτά? Γιατί βεβαίως πίσω από αυτή την άρνηση είναι η υπόθεση της εμπορευματοποίησης του δάσους. Και αν κάτι εξοπλίζει τα χέρια των εμπλουστών, είναι ακριβώς αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης, που είναι κοινή συνισταμένη όλων των κομμάτων, των υπολείπων, πριν ΚΚΕ. Να λοιπόν γιατί δεν παίρνετε μέτρα πρόληψης. Είναι δηλαδή τόσο φοβερό το ζήτημα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και να λειτουργούν στη σημερινή εποχή? Είναι τόσο φοβερό όταν πέφτει το ρεύμα να μην κόβεται το νερό, γιατί μπορούν οι γεννήτριες να συνεχίζουν να λειτουργούν τα αντλιοστάσια? Δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι ζήτημα τεχνικής νοημοσύνης και αλγορίθμων, που και αυτά θα συμβάλλουν στην πολύ γρήγορη αντιμετώπιση των ίδιων ζητημάτων? Γιατί λοιπόν δεν το κάνετε όλα αυτά? Γιατί ακριβώς έχετε συγκεκριμένες επιλογές. Και βεβαίως οι ίδιες ακριβώς οι επιλογές είναι και στα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση. Προχθές σκοτώθηκε μια νέα γυναίκα σε έναν δρόμο του Λιξουρίου. Στο Λιξούρι. Από πότε αυτός ο δρόμος ήταν κατεστραμμένος? Από τους σεισμούς του 2014. Πόσες κυβερνήσεις έχουν πέρασει από το 2014 μέχρι σήμερα και δεν έχουν γίνει βασικές υποδομές στο Λιξούρι, ούτε καν ο δρόμος? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ο προσανατολισμός του κράτους και των κυβερνήσεων? Το ίδιο έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των ζημιών και με τους διάφορους κόφτες που βάζετε. Αλλά ας έρθουμε στο νομοσχέδιο. Βεβαίως. Είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολύ γρήγορες αλλαγές εξαιτίας ακριβώς της τεχνολογικής πρόοδου. Και έτσι από την ψηφιακή, λεγόμενη ψηφιακή οικονομία, περνάμε στη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτές οι γρήγορες αλλαγές μπορούν πολύ εύκολα να δημιουργήσουν αβάσιμες προσδοκίες αλλά και αυταπάτες σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου. Είναι έτσι, βεβαίως είναι έτσι. Όπως για παράδειγμα,
ότι μπορεί οι νέες τεχνολογίες να οδηγήσουν αυτόματα σε ένα καλύτερο κόσμο. Να οδηγήσουν αυτόματα στην κοινωνική ευημερία για όλους. Ή από την άλλη τη μεριά, μπορεί να υπάρξει η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας ως ο μεγάλος ένοχος για την ανεργία, για τη φτώχεια, για την καταστολή και τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το δούμε, το βλέπουμε για πρώτη φορά. Έχει ξανακαταγραφεί ιστορικά. Για παράδειγμα με τους Λουδίτες, οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τις μηχανές για να μην χάνουν τη θέση εργασίας. Άρα λοιπόν, και από τη μια μεριά πρέπει να αποφύγουμε τη λεγόμενη τεχνοφοβία, αλλά και από την άλλη τη μεριά πρέπει να αποφύγουμε έναν ουτοπικό δετερμινισμό, ο οποίος γεννά προσδοκίες για αυτόματα κοινωνικά ωφέλη για το λαό. Γιατί η πραγματικότητα μας προσγειώνει αυτόματα στην κατάσταση στην οποία βιώνουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Ενώ λοιπόν από τη μια μεριά έχουν αυξηθεί τεράστια οι δυνατότητες τεχνολογικές, από την άλλη τη μεριά βλέπουμε να αυξάνεται όλο και περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες ικανοποίησης των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί διευρύνεται αυτή η ψαλίδα, κύριοι Υπουργοί? Έχετε αναρωτηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο? Ή είναι τυχαίο, για παράδειγμα, όλα αυτές οι διαφημίσεις οι οποίες βλέπουμε στην τηλεόραση για τα έξυπνα σπίτια που μπορεί άλλος από μακριά να χειρίζεται το κλιματιστικό του ή μια σειρά άλλες οικοσυσκευές? Πολύ ωραία εικόνα. Σε ποιο περιβάλλον όμως? Σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης ενεργειακής φτώχειας ή της αγωνίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαϊκών στρωμάτων να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα της ΔΕΗ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί νέες ανισότητες. Ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες σε σχέση με το παρελθόν. Ενώ μπορείς να ικανοποιείς ανάγκες, ταυτόχρονα να βλέπεις άλλου είδους ζητήματα να εμφανίζονται και να σε πηγαίνουν πίσω. Γιατί ποιο είναι το βασικό? Ευθύνονται οι τεχνολογίες? Όχι, εμείς λέμε, δεν ευθύνονται οι τεχνολογίες. Αλλά ποιος αξιοποιεί τις τεχνολογίες και για ποιο σκοπό? Το παράδειγμα με το μαχαίρι είναι πολύ αποκαλυπτικό. Μπορεί, κόβεις ψωμί με το μαχαίρι, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ένα δολοφονικό εργαλείο, να σε σκοτώσει. Το ζήτημα είναι ποιος θα αξιοποιεί και για ποιο σκοπό το μαχαίρι. Δεν θα καταγγείλουμε λοιπόν το μαχαίρι. Έτσι λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση δεν καταγγέλνουν τις τεχνολογίες. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των νέων αναδυόμενων τεχνολογικών? Η εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας. Ποιον ωφελεί αυτή η εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας? Θα έπρεπε κάποιος να πιστέψει τον ίδιο τον εργαζόμενο. Δηλαδή ότι ενώ παράγει πολύ περισσότερο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, θα πρέπει να δουλεύει λιγότερο χρόνο και να αμείβεται πολύ περισσότερο. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα? Όχι, δεν γίνεται. Αυτό το αντίθετο γίνεται. Και περισσότερες ώρες δουλεύει και αναγκάζεται να προσαρμόσει την εργασία του με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι των δικών του αναγκών, των προσωπικών αλλά και της οικογένειάς του, και έχει και πολύ μικρότερες αποδοχές. Ποιος καρπώνεται λοιπόν όλο αυτό το επιπλέον που παράγει? Το καρπώνεται ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, ο οποίος αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία και τα αποτελέσματά της για ίδιο όφελος. Για την αύξηση δηλαδή του κέρδους του. Και αυτό αποβαίνει σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζόμενων. Να λοιπόν πως λέμε ότι διευρύνεται ακόμη περισσότερο η ψηφιακή ανισότητα, ο ψηφιακός αποκλεισμός από ευρύτερα λαϊκά στρώματα και διευρύνεται τεράστια η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, που επί της ουσίας διευρύνουν αποφασιστικά τις κοινωνικές ανισότητες. Γιατί είναι ή δεν είναι ανορθολογισμός, κύριοι Υπουργοί, η υπόθεση της έρευνας να προσαρμόζεται στις ανάγκες απλά και μόνο και από κατά αποκλειστικότητα των επιχειρηματικών ομήλων και της αναπαραγωγής της αστικής ιδεολογίας? Εμείς λέμε ότι είναι ανορθολογισμός αυτό. Θα πείτε κάποιος ότι η έρευνα δεν πρέπει να είναι, δεν είναι παραγωγική δύναμη? Βεβαίως. Και το είπε πρώτος από όλους ο Μάρξ, ότι είναι μια αποφασιστική παραγωγική δύναμη η έρευνα και τα αποτελέσματά της. Αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Ότι εδώ πέρα προσαρμόζεται τις έρευνες στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και αυτό βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη της έρευνας. Για να μην πούμε ότι και τη στρεβλώνει ακόμη την έρευνα, όταν αυτά τα αποτελέσματα δεν εξυπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Βάζει εμπόδια και αποκλεισμούς από τα αποτελέσματα της έρευνας.
Γιατί πολλά λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να υποφεληθούν από αυτά τα αποτελέσματα, γιατί είναι πολύ πιο ακριβά. Ή ταυτόχρονα δεν επιτρέπει τη διάχυση των αποτελεσμάτων της νέας τεχνολογίας. Οι λεγόμενες πατέντες, τα λεγόμενα δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι διατυπώσεις, οι οποίες κάνουν για την τριδιάστατη εκτύπωση. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα στρεβλό περιβάλλον για την ανάπτυξη της έρευνας. Αντί λοιπόν η ανάπτυξη της έρευνας και τα αποτελέσματα να στοχεύει στην ικανοποίηση και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση των ανθρώπων, βλέπουμε ότι γίνεται τροχοπέδι για αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Τρίτο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της στρέβλωσης της έρευνας, της μη διάχυσης των αποτελεσμάτων, αναπτύσσεται ένας οξύτατος ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός ανάμεσα σε πολυεθνικές. Γι' αυτό γίνονται και κυβέρνουν επιθέσεις. Γιατί άλλο θα γίνονται κυβέρνουν επιθέσεις άμα δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Λόγω ακριβώς της μη διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Γίνεται και αυτό το σκοπό, που αυτός αποτελεί μια μορφή υβριδικού πολέμου. Τόσο ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους, όσο ανάμεσα και σε μεγάλα υπεριαλιστικά κράτη. Δεν είναι γνωστό το παράδειγμα που ήταν πριν από μερικές μήνες μεγάλη εταιρεία διήλυσης πετρελαίου αμερικάνικη στον κόλπο του Μεξικού να έχουν τυφλωθεί τα συστήματα και να μην μπορεί να λειτουργήσει για 2 εβδομάδες. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει τη διήλυση του πετρελαίου και τη μεταφορά. Πώς έγινε αυτό? Ακριβώς γιατί παρενέβησαν μέσα στο σύστημα το οποίο είχε οργανώσει τεχνολογικά την παραγωγική της διαδικασία. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί θέμενα συμφέροντα, είτε επιχειρηματικά είτε γεωπολιτικά. Άρα λοιπόν η κυβερνοεπίθεση για αυτό το σκοπό γίνεται. Και τώρα μιλάτε ότι θα φτιάξετε άμυνα στα πλαίσια της κυβερνοασφάλειας, όταν είναι πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά αυτοί οι οποίοι προχωράνε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν οι κυβερνοεπιθέσεις οφείλονται ακριβώς στην ιδιοκτησία της γνώσης, στην ιδιοκτησία των νέων τεχνολογιών και στις επιπτώσεις που αυτή έχει. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, ότι εκτός όλων αυτών των ζητημάτων, η νέα τεχνολογία αξιοποιείται και τα αποτελέσματά της για τον περιορισμό των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Και πολύ καλά κάνει ο κόσμος και δεν έχει καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις πολυεθνικές, στους κολουστούς της νέας τεχνολογίας, οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Τεράστιο όγκο δεδομένων. Παράδειγμα, το διαδίκτυο πραγμάτων μπορεί έτσι να καταγράφει όλες τις συνήθειες που έχει κάποιος. Γιατί, για ποιο σκοπό να τις καταγράφει και να συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα, αν δεν έχει σκοπό να επηρεάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτόν ή μια ομάδα πολιτών με αντίστοιχα χαρακτηριστικά και να επηρεάσει και όσον αφορά τις πράξεις του και όσον αφορά τις συνήθειες, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσει και συνθήκες στρέβλωσης της προσωπικότητας. Γιατί άλλους να τα θέλουν όλα αυτά τα δεδομένα και να τα κρατάνε? Όπως επίσης δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος. Μιλάτε εδώ πέρα για ένα δίκτυο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πέρα από τα προσωπικά δεδομένα, οικειοθελώς θα παραχωρείται, υπόθηκε το παράδειγμα της Cisco με τους μαθητές, υπόθηκε το παράδειγμα της Microsoft, το οποίο ελέγχει όλο το δημόσιο τομέα, άρα και τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ένα διάτριτο δίκτυο αυτό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και στο κάτω-κάτω της γραφής θέλετε να παρουσιάσετε ορισμένες μικροβελτιώσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από την πάταξη της γραφειοκρατίας και των ατέλειωτων ωρών, αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνεται και μια προϋπόθεση αντιδραστική σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή είναι, να πω 3 παραδείγματα για να το κάνω πιο γυαλά αυτό. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι κάτι θετικό? Βεβαίως είναι κάτι θετικό. Πώς αξιοποιείται όμως για να περισταλεί η κρατική δαπάνη για το φάρμακο? Και πού θα μεταφερθεί αυτή? Θα μεταφερθεί στις πλάτες των ίδιων των ασφαλισμένων. Εκεί μεταφέρεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ως αποτέλεσμα, γιατί το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Και αξιοποιήθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ακριβώς για να μειωθεί η κρατική δαπάνη. Δεύτερο στοιχείο. Ο ίδιος ατομικός φάκελος υγείας, που καταγράφει όλα τα δεδομένα του καθενός. Μπορεί να χαθεί αυτός ο ατομικός φάκελος και να πάει στα χέρια ασφαλιστικών εταιριών? Μπορεί. Αλλά και να μην χαθεί αυτός, μπορεί να αξιοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση του περιορισμού της πρόσβασης στις πλέον απαραίτητες παροχές υγείας και όχι σε αυτές που είναι απαραίτητες και όχι σε αυτές που είναι βασικές.
Θα του πούν μόνο αυτή την εξέταση πρέπει να κάνεις με βάση το ιστορικό σου. Και όχι οι υπόλοιπες εξετάσεις. Ή άλλο παράδειγμα, πολύ πιο χαρακτηριστικό, που δείχνει τις επιπτώσεις. Είναι η λεγόμενη εφορία, κύριε Υπουργέ. Τι σημαίνει η εφορία? Ότι ο καθένας θα έχει ένα ατομικό φάκελο στην εφορία που θα περιλαμβάνει τα πάντα. Από τα χρέη του μέχρι τα προσωπικά του συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Γιατί θα γίνει αυτό? Για να διευκολυνθεί πολύ περισσότερο η εφορία να προχωράει σε αυτόματη εισπράξη των χρεών και σε αυτόματο πληστηριασμό περιουσιακών στοιχείων όταν έχει χρέη στα πλαίσια του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Να λοιπόν πως λέμε ότι όλα αυτά αποτελούν εργαλεία που στο τέλος θα είναι σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και των αναγκών, μόνο και μόνο για να εφαρμοστεί μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Συμπερασματικά λοιπόν, για να ολοκληρώνουμε, αυτή η εξέλιξη έχει ως της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε συνθήκες καπιταλισμού την υποδούλωση του ανθρώπου, του εργαζόμενου. Την υποδούλωση του εργαζόμενου ακόμη περισσότερο στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομήλων, άσχετα αν εσείς βάζετε αλγόριθμους για το πώς θα αξιοποιηθεί η τεχνική νοημοσύνη, στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης και στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Αντί λοιπόν να απελευθερώσουν νέες τεχνολογίες τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, τον υποδουλώνουν και τον σκλαβούν ακόμη περισσότερο. Τι μπορεί να τον απελευθερώσει? Μπορεί να τον απελευθερώσει όταν φύγει από τη μέση η υπόθεση του καπιταλιστικού κέρδους και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των καπιταλιστών. Άρα η καπιταλιστική ιδιοκτησία και στα μέσα παραγωγής και στην νέα τεχνολογία και στα αποτελέσματα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Κοινωνικοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της επιστήμης, των νέων τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων, συνολικά κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, δηλαδή σοσιαλισμός. Αυτή είναι η αναγκαία και ικανή προϋπόθεση, ούτως ώστε οι νέες τεχνολογίες να συμβάλλουν στην απελευθέρωση του ανθρώπου και στην βελτίωση, την αποφασιστική βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης. Και όσο αυτά δεν αναγνωρίζονται, τόσο θα προσπαθούμε να καλλιεργούμε αυταπάτη στον κόσμο, ότι μέσα από αυτά θα έρθει αυτόματα ένα καλύτερο κοινωνικό αύριο, που ούτε στα όνειρά του, ούτε πολύ περισσότερο στη Δευτέρα παρουσία πρόκειται να γίνει αυτό.